Κοντά μου έχω τον Γιώργο Πανάκη, το βράχο της άμυνας του Φωστήρα. Γιώργο, ακόμη μια νίκη, 15η στην έδρα σας, χωρίς να δεχτείτε ούτε ένα γκολ. Ένα σχόλιο για το μάτς και για το κατόρθωμά σας αυτό. Είχα ξαναμιλήσει, νομίζω μια φορά είχαμε ξαναμιλήσει και είχα πει ότι αυτή η ομάδα έχει ακόμα πολλά πράγματα να δείξει. Δείξαμε στο γήπεδο, πιστεύω ότι ήμασταν περαστικοί από αυτή την κατηγορία. Αυτό το ρεκόρ νομίζω δεν είναι τυχαίο που έγινε. Είμαστε μια ομάδα παραπάνω κατηγορίας και το δείχναμε σε όλες τις αγωνιστικές. Είχαμε βάλει ένα στόχο, ένα ρεκόρ, θέλαμε να κάνουμε ένα ρεκόρ που πιστεύω είναι πολύ δύσκολο μια ομάδα να κάνει το ίδιο με εμάς, ένα από και ολόκληρο πρωτάθλημα να μην δεχτεί γκολ στην έδρα της. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Τώρα για το σημερινό παιχνίδι, ξεκινήσαμε, ο προπονητής μας έδωσε κάποιες ευκαιρίες σε πιο μικρά παιδιά, καθώς το πρωτάθλημα για μας στην ουσία έχει τελειώσει από τις αρχές του δευτέρου γύρου. Νομίζω ότι στο πρώτο 20 λεπτό δεν ήμασταν καθόλου καλοί. Ήταν ένα τοπικό ντέρμπι, όπως είπα και πριν. Εμείς είχαμε ακόμα στο μυαλό μας ότι η ομάδα έχει βγει κατηγορία και ότι ίσως δεν ήμασταν έτοιμοι ψυχολογικά για αυτό το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, μετά το 20 λεπτό καταλάβαμε τι πρέπει να κάνουμε. Παίξαμε πιο δυνατά και νομίζω ότι δεύτερο ημίχρονο, κατά διαστήματα, παίξαμε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και τα γκολ που βάλαμε ήταν πολύ ωραία. Ειδικά το πρώτο, δείξαμε την ποιότητα μας σαν ομάδα. Γιώργο, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.